προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χάσαμε το βαθμολογικό μας πλεονέκτημα και αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας έχει αυξήσει τις πιθανότητες του σε σχέση με εμάς που έχουν μειωθεί. Όμως επειδή δεν είμαστε στις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά ουσιαστικά λίγο πριν το μέσο του πρώτου γύρου των ψέιων, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος. Βεβαίως, για να μπορέσουμε να αιτιολογήσουμε την όποια ανάκαμψη, την όποια ανατροπή των βαθμολογικών δεδομένων, σημαίνει ότι πρέπει να δούμε και την ανάκαμψη της ομάδας, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλουμε να τα διορθώσουμε και που πιστεύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διακοπή για τις εθνικές ομάδες θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμη, κυρίως για να μπορέσουν να ξεκουραστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές που είχαν βαρυφορτωμένο πρόγραμμα, γενικά να καθαρίσει το μυαλό και να κερδίσουν και κάποια άλλα παιδιά χρόνο. Και αναφέρομαι ειδικά στις περιπτώσεις των Βάντερμαν και Εφρέμ, που ναι, έχουν μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, όμως ειδικά ο Εφρέμ που πρόσθεσε και έξτρα προπονήσεις θα επωφεληθεί και αυτό το διάστημα τώρα για να αυξήσει και την αγωνιστική του ετοιμότητα και να αποτελούν και τα δύο παιδιά καθαρές επιλογές για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έχουν ανοιχτεί πολλά κεφάλαια μετά την ήττα από τον Απόλλωνα. Καταρχήν η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει, Νεκτάριε, μετά και από αυτό το παιχνίδι είναι ότι αυτή τη στιγμή η αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων είναι εκ διαμέτρου αντίθετη, υπό την έννοια ότι ο Απόλλωνας διανύει μια εξαιρετική περίοδο, ότι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές, δεν το αμφισβητεί κανείς. Απλά ότι ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή φόρμα, εν αντιθέσει με τον Αποέλ που τουλάχιστον σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις του η προχθεσινή προκάλεσε προβληματισμό. Εσείς αυτή την παράμετρο πώς την βλέπετε? Θα σου πω, ξεκινώντας από το τελευταίο, συμφωνώ ότι έτσι κι αλλιώς μετά από οποιαδήποτε ήττα στον Αποέλ οφείλουμε να προβληματιζόμαστε και να κοιτάζουμε τι κάναμε λάθος και να το διορθώσουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι γενικότερα, ανεξαρτήτως του τι εντύπωση αφήνει κάθε ομάδα, αυτή τη στιγμή είμαστε 3 βαθμούς από την πρώτη θέση, με πάρα πολλά επιτεύγματα. Είναι παρόμοια με τον Απόλλωνα, όπως είναι οι νίκες, όπως είναι η επίτευξη τερμάτων. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο που πλεονεκτεί ο Απόλλωνας είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που δείχνει να έχει περισσότερη συνοχή και να είναι πιο καλοδουλευμένη σε σχέση με το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που ουσιαστικά αγωνίζονται μαζί πλήση των ποδοσφαιριστών εδώ και 1,5 χρόνο. Σε αντίθεση με τη δική μας την ομάδα που περάσαμε αρκετά προβλήματα φέτος και ειδικά αν κάποιος λάβει υπόψη του και τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που στερηθήκαμε, τότε θα αντιληφθεί ότι αυτή η συνοχή έχει κάποιες σημαντικές αιτίες. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η οποιαδήποτε τέτοια αιτία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως δικαιολογία και πιστεύουμε ότι όπως είμαστε τώρα χρειάζεται να βελτιωθούμε και έχουμε την δυνατότητα να βελτιωθούμε. Γιατί υπάρχουν 7 αγωνιστικές ακόμη, 21 βαθμοί πάνω στο τραπέζι, που αν πετύχουμε, αν είναι δυνατόν το απόλυτο ή σχεδόν το απόλυτο, τότε μπορούμε να ανατρέψουμε την βαθμολογική κατάσταση αυτή τη στιγμή και να πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα. Έχουμε την πίστη και τη θέληση να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει όμως να το αποδείξουμε και στις προπονήσεις και στον αγωνιστικό χώρο, με καλύτερη διαχείριση και καλύτερη εικόνα. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε θα χάσουμε το πρωτάθλημα. Και με μεγαλύτερο ζήλο και πάθος, Νεκτάρε, γιατί και γι' αυτό έγινε λόγος μετά τον αγώνα της Κυριακής, ότι τουλάχιστον συγκρίνοντας τις δύο ομάδες, ότι οι παίχτες του Απόλλωνα έμοιαζαν εντός αγωνιστικού χώρου να θέλουν περισσότερο την νίκη, τουλάχιστον να παλεύουν περισσότερο για αυτήν. Θα συμφωνήσω διαφωνώντας και θα σου πω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί
πολλές φορές η ομάδα που παίρνει το αποτέλεσμα και που έχει καλύτερη απόδοση στον αγωνιστικό χώρο, είτε αυτό αιτιολογείται τακτικά, είτε από την άποψη του ότι βγάζει κάποια πράγματα που δεν εμβαλεί η ομάδα, μπορούν να, να μπουν τα στοιχεία του πάθους, της έντασης και του περισσότερου ζήλου σε αυτόν τον το συνδυασμό. Όταν δεν πας καλά, σαφώς στερείσαι διαφόρων στοιχείων και δεν θα μπορούσε μόνο ο ζήλος και το πάθος να καλύψουν τις οποιαδήποτε άλλες αδυναμίες δεν έχεις παρουσιάσει. Άρα γενικά, από τη στιγμή που χάσαμε αυτό το παιχνίδι, σημαίνει ότι δεν δουλέψαμε σωστά, δεν κάναμε τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να, να γνωρίζεις τα, τα λάθη σου. Σαφώς και το δίσε ξαμαρτήν ουκαν προσωπού και το έχουμε πάθει δύο φορές από τον Απόλλωνα αυτό. Όμως, επειδή είμαστε μια ομάδα που έχει κατακτήσει πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα και μέσα στις τάξεις μας έχουμε πάρα πολύ ποιότητα, πιστεύουμε ότι με τις σωστές αποφάσεις, το σωστό τρόπο δουλειάς που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, μπορούμε να το ανατρέψουμε. Το οφείλουμε και στον κόσμο μας, το οφείλουμε και στον εαυτό μας. Αν δεν σταθούμε συνεπείς σε αυτό που λέμε, τότε δεν θα πετύχουμε το στόχο μας. Είναι πολλές φορές πάρα πολύ απλός ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίζεις τα πράγματα, όσο πολύπλοκο και αν είναι το τι πρέπει να κάνεις μέχρι να φτάσει εκεί. Μίλησες για αποφάσεις. Έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής κάποιες αποφάσεις. Ακούγεται ότι δεν αποκλείεται να τεθεί και θέμα τεχνικής ηγεσίας, ότι αυτή η κατάσταση αγγίζει και τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν υπήρχε χθες κάποια συνάντηση των μελών της διοίκησης ή αν θα ακολουθήσει κάποια σήμερα για να ληφθούν κάποια μέτρα. Όταν τίθεται θέμα διαχείρισης, το έδωσε αγγίζει όλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι εξετάζουμε όλα τα δεδομένα σε ό,τι αφορά στο τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η ομάδα με πάρα πολύ ψυχραιμία. Είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ωφέλιμο το ότι υπάρχει αυτή η διακοπή και έχει μάλιστα δοθεί και ένα διήμερο ρεπό στην ομάδα και θα επιστρέψει στις προπονήσεις την Πέμπτη, έτσι ώστε να συζητήσουν οι πλευρές μεταξύ τους, να αξιολογηθεί η κατάσταση και αναλόγως θα πάρουν αποφάσεις. Δεν υπάρχει καμιά αποφάση αυτή τη στιγμή, έστω και δεν μπορώ να αναφερθώ σε κάτι. Άρα, με αυτά που μας λες, εγώ αν ήμουν ο Γιώργος Δόνης, θα αισθανόμουν τη θέση μου επισφαλής. Υπό την έννοια του ότι όταν λέμε ότι η θέμα διαχείρισης αγγίζει τους πάντες, δεν ξέρω αν μιλήσατε από το προηγούμενο διάστημα με τον προπονητή της ομάδας, αν έγινε μια συζήτηση, ποια είναι η θέση του για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και για την εικόνα. Αυτό θα γίνει, αυτό είπα, ότι αυτές οι δύο μέρες θα αναλωθούν στο θέμα της αξιολόγησης και των συζητήσεων. Δεν έχει γίνει κάτι. Μάλιστα. Και γι' αυτό βλέπουμε και ότι για τον Αποέλ η διακοπή αυτή έρχεται στο απόλυτα σωστό σημείο, στο πλέον κατάλληλο σημείο. Για πάρα πολλούς λόγους. Και ξέρεις, πολλές φορές στο ποδόσφαιρο μπορεί να πεις ότι όταν έρθει μια ήττα, το καλύτερο πράγμα είναι να έχεις άμεσα παιχνίδι για να μπορέσεις να ανατρέψεις την κατάσταση. Και κυρίως επειδή ισχύει στο ποδόσφαιρο, είσαι όσο καλός ή όσο κακός είσαι στο προηγούμενο σου παιχνίδι. Άρα, από μια άποψη, μπορεί να πει κάποιος ότι η διακοπή δεν θα ήταν ωφέλιμη. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που είναι ωφέλιμη η διακοπή. Και ειδικά όταν μιλούμε σε αυτό το χρονικό σημείο, όπου θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο για κάποιους, να ξεκουράσουμε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι είναι ωφέλιμη για πάρα πολλούς λόγους. Μάλιστα. Μπορείς να μας πεις για πότε έχει διευθετηθεί ραντεβού με τον Γιώργο Δόνη? Δεν υπάρχει κάτι κανονισμένο. Με θέμα συνεννόησης και συζήτησης υπάρχει έτσι κι αλλιώς από τηλεφώνου, γιατί ο κύριος Δόνης θα επιστρέψει, αν δεν κάνω λάθος, αύριο στην Κύπρο. Είχε από πριν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, προγραμματισμένο ταξίδι, έτσι συνηθίζεται. Ναι. Μεταλλεύτηκαν αυτό το διήμερο. Ήταν κανονισμένο από πριν.
Μάλιστα. Τοποθετήθηκες ξανά σήμερα για τα δημοσιεύματα.